Πρόκειται να κάνω μια συναυλία στο Μόναχο το 1966, μου φαίνεται 67, με Έλληνες συνθέτες. Και ζήτησα και από τον Γιάννη Χρήστου να μου γράψει ένα κομμάτι. Είχε φτάσει 4 μέρες πριν από τη συναυλία και δεν είχα λάβει τίποτα. Λέω, τι γίνεται, μελετάτε, μου λέει. Τι να μελετάμε, πώς δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πραγματικά έστειλε μία παρτιτούρα που ήταν όπως τα κόμιξ που λέμε, με μικρά κουτάκια μέσα στα οποία είχε ζωγραφίσει την δράση που έπρεπε να κάνουν οι μουσικοί και ειδικά ο βαρύτερος. Στην ουσία βέβαια δεν είχε τραγουδήσει τίποτα. Αλλά κοιτάξτε τώρα πού είναι ο σουρεαλισμός. Ξεκινάει με τους στίχους που έχει ο Σπύρος στην Ορέστια. Είναι δηλαδή το ξεκίνημα ακριβώς της Ορέστιας. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, γιατί παριστάνει τον φρουρό που κάθεται επί κάποια χρόνια στη σκεπή και περιμένει να δει τη φωτιά που θα αναγγείλει τη νίκη των Ελλήνων στην Τρία. Αλλά αυτό αργούσε πάρα πολύ. Και όταν αυτό συνέβη, τον παριστάνει ότι κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο πολύ, ας το πούμε, ή ενθουσιασμένος, ή φοβισμένος, ή excited που το λένε οι ξένοι, που ο τρόπος που μιλάει, που εκφράζεται, είναι τελείως, ας το πούμε, θα έλεγα, καταλαβίστικος. Ο μαέστρος εδώ, λέμε στο προηγούμενο έργο του Βιβλιώτη, όταν αυτά, τώρα δεν διευθύνω όπως διευθύνουμε, απλώς λέω, δίνω σήματα κυκλοφορίας. Λέω λοιπόν, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο που περιμένουμε, πράσινο που κινούνται, κόκκινο που σταματάνε, κόκκινο. Κίτρινο, πράσινο, νυκτέρ. Κίτρινο, ομί γυρί, κόκκινο, κίτρινο,
Κάτιδα!